Προβληματισμό προκαλούν, κυρίες και κύριοι, τα νέα περιστατικά καταστρατήγησης των μέτρων στην Πάτρα. Είχαμε επέμβαση της αστυνομίας σε Γαμήλιο Γλέντι με τον ιδιοκτήτη του κέντρου να οδηγείται στο αυτόφορο. Σύνδεση με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Χρήστο. Καλό μεσημέρι, Μάρκο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο χώρο που χθες εδώ, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, στα Ροήτικα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα, ήταν το Γαμήλιο Γλέντι. Σε αυτό συμμετείχαν 33-34 συνολικά άτομα μαζί με το ζευγάρι. Πρόκειται για ζευγάρι, μια Ελληνίδα, η οποία ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα είναι και σε Πανεπιστήμιο Μεγάλο της Νέας Υόρκης, και ο σύζυγός της Αμερικανικής υπηκότητας είχαν εδώ το Γαμήλιο Γλέντι. Να σου πω ότι όταν ήρθε η αστυνομία, όπως μας λέει και ο ιδιοκτήτης αλλά και το ζευγάρι το οποίο συνομιλήσαμε, ήταν 3 με 4 άτομα όρθια. Νωρίτερα είχαν σηκωθεί, χορέψανε, δεν ήξεραν την νομοθεσία. Ο ιδιοκτήτης, όπως μας είπαν, τους ενημέρωσε ότι απαγορεύεται. Αμέσως κάθισαν κάτω. Όταν στο σημείο, όπως λένε τουλάχιστον οι ίδιοι, πέρασαν οι αστυνομικοί, ήταν 3 με 4 άτομα όρθια. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο είχαμε την επέμβαση αστυνομίας, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να οδηγείται στο αυτόφορο, να κλείνει και το μαγαζί του για τις επόμενες 7 ημέρες. Ενώ, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε από την πλευρά της Ελλάς, αναμένεται να επιδοθούν και πρόστιμα στα άτομα τα οποία ήταν όρθια. Όπως μας επισημαίνει το ζευγάρι εκείνη τη στιγμή, αφού είχαν καταλάβει το τι είχε γίνει και το ποια είναι η νομοθεσία στην Ελλάδα, τα άτομα αυτά σταμάτησαν το χορό, προσπάθησαν να το εξηγήσουν αυτό στους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας που ήταν στο σημείο. Ωστόσο, δεν κατάφεραν κάτι και, όπως μας είπαν πριν, είναι απογοητευμένοι για αυτή την εξέλιξη και την περιπέτεια που είχε ο ιδιοκτήτης εδώ του συγκεκριμένου παραλιακού καταστήματος της Πάτρας, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα μείνει κλειστό για τις επόμενες 7 μέρες, που σημαίνει και οικονομική καταστροφή, διότι είχε προγραμματισμένες και βαφτίσεις αλλά και κάποιες άλλες δεξιώσεις. Σύλληψη, αυτόφορο, πρόστιμα και λουκέτο στο γνωστό αυτό κέντρο της περιοχής. Χρήστο Στρατουλάκο, σε ευχαριστούμε πολύ.